βαρύτατες κατηγορίες. Στο πλωστάσιο λοιπόν αυτών των προσώπων πλέον φαίνεται ότι βρισκόταν και ένα ντρόουν. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, είχαν γίνει δοκιμαστικές πτήσεις του συγκεκριμένου ντρόουν στην περιοχή του Ιμητού. Αυτό το οποίο εξετάζουν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ήταν ποια θα ήταν η χρήση του συγκεκριμένου ντρόουν. Ήταν αν θα χρησιμοποιόταν για να παρακολουθούν ίσως ενδεχόμενες κάποιες διαδρομές που θα ακολουθούσαν προς την επαρχία, είτε αν θα βοηθούσε στην κατόπτευση κάποιων στόχων για ληστείες, είτε ακόμα και ενδεχομένως σε κάποια τρομοκρατική ενδεχόμενη επικείμενη επίθεση. Αυτά λοιπόν εξετάζουν τα σενάρια στην αντιτρομοκρατική. Τώρα έρχονται νέα στοιχεία στο φως για τη δράση τους, όπως για παράδειγμα μια ληστεία που είχαν κάνει σε τράπεζα στην Αχαΐα, ο Τοξοβόλος. Ακριβώς, στην Ερημάνθεια Αχαΐας. Έχουμε λοιπόν κάποιες φωτογραφίες με το όχημα που έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο θέμα. Το όχημα δεν είναι αυτό που βλέπουμε, είναι τα ευρήματα. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το άσπρο όχημα, στο οποίο επέβαινε ο Γιάννης Μιχαηλίδης και οι δύο ασύλληπτοι μέχρι στιγμή συνεργοί του στη ληστεία που πραγματοποίησαν στις 29 Αυγούστου στην Ερημάνθεια. Παρά το γεγονός ότι ήταν αυτό το όχημα προσπαθώντας να καλύψουν τα ίχνη τους, είχαν σβήσει με χλωρίνη όσα στοιχεία μπορούσαν. Στο τιμόνι του άσπρου γιοταχή είχε βρεθεί το DNA του Γιάννη Μιχαηλίδη και ήταν ουσιαστικά η αρχή του τέλους για την υποκατασκευή τρομοκρατική οργάνωση, για να μπορέσουν μετά οι άντρες αντιτρομοκρατικής να φτάσουν στα ίχνη τους. Σε ένα τώρα λοιπόν, εκτός από τις ληστείες στην Ευρυμάνθεια, άλλη μία επιχείρησαν μάλλον να κάνουν και στην Τρίπολη, όπου ήταν το τελευταίο τοποθεσία που επισκέπτηκαν 10 ημέρες πριν από τη σύλληψή τους, ενώ αρκετά και επαναλαμβανόμενα τα ταξίδια τους στην επαρχία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλκιδικής και στην Αρναία, όπου είχε γίνει και το περιστατικό με την φυλάκιση του αστυνομικού στο Πορτ Μπαγκάζ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο μέρος είχαν βρεθεί αρκετές φορές μέσα στο Δεκέμβριο το μήνα που συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό, κατά πάσα πιθανότητα για κατόπτευση κάποιου χώρου τον οποίο σκόπευαν να ληστέψουν την μέρα που έγινε το περιστατικό με τον αστυνομικό και χάλασε τα σχέδιά τους, με αποτέλεσμα να μην ευοδοθεί συγκεκριμένη προσπάθεια των κακοποιών. Και το βασικό ερώτημα είναι: ετοίμαζαν να ληστεί ή τρομοκρατικό χτύπημα, με δεδομένα τα στοιχεία που συγκροτούν το προφίλ τους, το οποίο έχει σκιαγραφίσει για την τρομοκρατική, και το παρελθόν τους, τις κατηγορίες που έχουν αντιμετωπίσει ή τις καταδίκες που έχουν. Γιώργο Πρωτοψάλτη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε.